Είναι το βραβείο Δοκιμίου από το Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη. Ένα βραβείο το οποίο δόθηκε στον Γιώργο Αρεστινό για το βιβλίο του «Αφερέγγι και Πλάνητες. Δοκίμια για τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος. Ο Γιώργος Αρεστινός είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Αρεστινέ, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά, καλησπέρα σας. Λοιπόν, αφερέγγιοι και πλάνητες. Ποιοι είναι αφερέγγιοι και ποιοι είναι πλάνητες? Υπάρχει μια υποσημείωση στις πρώτες σελίδες κιόλας, όπου ορίζω μεταφορικά πάντα την έννοια του αφερέγγιου. Ο αφερέγγιος είναι ο αναξιόπιστος, αυτός που δεν δένεται με όρκους, κανόνες και αρχές μιας λογοτεχνικής ορθοδοξίας και ποιμαντικής. Επίσης πλάνης, αυτός που πάσχει από ακαθυσία, που αδιάλειπτα μετασταθμεύει, που δεν στρατονίζεται πουθενά. Δίνω με τρόπο μεταφορικό τον ορισμό του συγγραφέα, που θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αγκυροβολεί σε κάποιες ιδέες και δεν τερματώνεται μέσα σε αυτές τις ιδέες, αλλά συνεχώς μετακινείται σε άλλους σταθμούς, σε άλλες έννοιες, και ακριβώς αυτή η μετακίνηση και η μεταστάθμευση δίνει εξάλλου το βαθύτερο νόημά του. Τώρα, τα κείμενα αυτά από πού προέρχονται? Τα περισσότερα κείμενα είναι ανέκδοτα, αλλά είχαν δημοσιευθεί στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, με την οποία συνεργαζόμουν κάποια χρόνια πριν, και όλα αυτά τώρα συγκεντρώθηκαν στον τόμο υπό τον τίτλο «Αφερέγγιοι και Πλάνητες». Μόλον ότι μοιάζουν ετερόκλητα, ωστόσο υπόκεινται σε μια ενότητα, την ενότητα της προοπτικής μέσα από την οποία βλέπω τα πράγματα. Είναι μια ενότητα προοπτικής και είναι και διάφορα σημεία αιχμής της λογοτεχνίας μας, τα οποία θέτεται με διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά. Έμεινα σε ένα σημείο που έχετε μοντερνισμός, μεταμοντερνισμός, με τον σύγχρονο τρόπο που θέλουμε να τα βλέπουμε όλα εύκολα και απλά. Έχετε στοιχεία του μοντερνισμού, στοιχεία του μεταμοντερνισμού δίπλα. Για να φτάσετε σε όλα αυτά τα στοιχεία, βέβαια, πρέπει να έχετε ψάξει πάρα πολύ την ιστορία, έτσι δεν είναι? Ναι, αφιέρωσα κάποια χρόνια. Αυτό το κεφάλαιο «Μοντερνισμός και μεταμοντερνισμός» ήταν η εισαγωγή στην ιστορία της νεωτερικής φωτογραφίας. Ένας τόμος 600 σελίδων περίπου είχε βγει πριν μια δεκαετία περίπου από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Ξιστορούσε ως ιστορία που ήταν την ελληνική λογοτεχνία από τις απαρχές της νεωτερικότητάς της, δηλαδή, αν θέλετε, από τη γυναίκα της Ζάκυθος του Σολομού. Εκεί τοποθετώ την αφετηρία, όπου ορισμένα στοιχεία νεωτερικότητας υπάρχουν λανθάνοντα σε αυτό το παρελθόν, και οφορούνται δηλαδή από τους συγγραφείς εκείνης της εποχής, και τα οποία θα εκδηλωθούν αργότερα πιο εκρηκτικά και πιο βεβαίως ολοκληρωμένα γύρω στο 1910-1920, την εποχή δηλαδή που, αν θέλετε, συμβατικά ο Τζόις θα εκδώσει τον Οδυσσέα του. Το βιβλίο ξεκινάει με Παπαδιαμάντη, «Εκ Θεού άρξαστε». Είναι αλήθεια, ξεκινάει με Παπαδιαμάντη, αλλά ο τίτλος είναι ήδη, αν θέλετε, προκλητικός. Ναι. Μιλάω για τον ανορθόδοξο Παπαδιαμάντη. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος ενσαρκώνει για τους περισσότερους Έλληνες, αλλά και τους δημοφιλέστερους έτσι, μελετητές του έργου του, ενσαρκώνει την έννοια της ορθοδοξίας στην απόλυτη έτσι, εκδοχή της, και την έννοια της σημασίας που έχει παράδοση, εδώ πέρα να κρίνεται, να αναλύεται και να ερμηνεύεται από τη σκοπιά πια της ανορθοδοξίας. Όταν λέω εδώ ότι ο Παπαδιάννης είναι ανορθόδοξος, δεν σημαίνει ότι πιστεύει σε κάποιο, έχει ασπαστεί μάλλον ή έχει υιοθετήσει κάποιο άλλο δόγμα. Εξακολουθεί να είναι ορθόδοξος στην πίστη του, αλλά στο βάθος, γιατί στο βάθος σοβούν τα πράγματα και τεκταίνονται. Στο βάθος λοιπόν υπάρχει, αν θέλετε, ένα θεολογικό σκάνδαλο που κάνει τον Παπαδιαμάντη, και αυτό το σκάνδαλο, όχι υποχρεωτικά θεολογικό, αυτό το σκάνδαλο είναι ο λανθάνων ερωτισμός του Παπαδιαμάντη. Ένας ερωτισμός τον οποίο δεν τολμάει να τον εκφράσει, να τον εκδηλώσει δηλαδή φανερά και απροκάλυπτα, αλλά αυτός ο ερωτισμός του απέναντι στο άλλο φύλο, απέναντι στην γυναίκα δηλαδή, απέναντι στην σεξουαλικότητα, αυτός ο ερωτισμός απέναντι στα ίδια τα πράγματα και την φύση, υπάρχει, διαποτίζει χωρίς περιβολή πολλές από τις σελίδες του Παπαδιαμαντικού έργου, κυρίως τις σελίδες που απαρτίζουν τα σημαντικότερα διηγήματά του. Δεν ξέρω, εγώ διαβάζοντας λίγο, ως λάτρης της φαρμακολήτριας κυρίως, μου άρεσε πάρα πολύ η προσέγγιση αυτή. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που αξίζει τον κόπο κανείς να το διαβάσει, διατρέχοντας τη λογοτεχνία. Εγώ προσωπικά ετοιμάζομαι τώρα. Τώρα τι κάνετε αυτή την περίοδο?
Αυτή την περίοδο δεν κάνω τίποτα παρά να διαβάζω πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Εκτός από τη λογοτεχνία. Είμαι λάτρης της αρχιτεκτονικής και βεβαίως της ιστορίας. Άρα εκείνο το οποίο διαβάζω με μια βουλημία ακόρεση, θα έλεγα, είναι από τα καλύτερα, ένα από τα καλύτερα βιβλία που κυκλοφόρησαν το 2015 με τίτλο 1915. Κοιτάξτε μια σύμπτωση. Ο Εθνικός Διχασμός είναι ο τίτλος του βιβλίου του Γιώργου Μαυροκορδάτου που αφορά τον Εθνικό Διχασμό του 1915. Είναι ένα συναρπαστικό βιβλίο από κάθε άποψη και την άποψη του ύφους δηλαδή και της ακρίβειας και εγκυρότητας του πραγματολογικού υλικού που επιστρατεύει εδώ πέρα ο Μαυροκορδάτος. Μας δίνετε και ιδέες λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Αριστινέ. Γεια σας και καλή χρονιά. Γεια χαρά σας.